Τις ευχαριστίες του προς τους εργαζόμενους του τομέα της ενέργειας εξέφρασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε μήνυμά του. Απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο, ο Υπουργός τους λέει ευχαριστώ και αναφέρει ότι στην πρώτη γραμμή της μάχης για τον κορονοϊό δεν είναι μόνο οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι της καθαριότητας, οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας, είναι και οι εργαζόμενοι στην ενέργεια. Αυτοί που εργάζονται για τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και καυσίμων σε ειδικές βάρδιες, μέρα και νύχτα, ακόμα και σε μεγάλες κακοκαιρίες. Καταλήγει ο κύριος Χατζηδάκης, ευχόμενος καλή δύναμη και καλό Πάσχα. Στην πρώτη γραμμή της μάχης για τον κορονοϊό δεν είναι μόνο οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι στην καθαριότητα, οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας. Είναι και οι εργαζόμενοι στην ενέργεια. Είναι αυτοί που φροντίζουν για τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και καυσίμων σε ειδικές βάρδιες, μέρα και νύχτα, ακόμα και σε μεγάλες κακοκαιρίες. Προσφέρουν υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για να κρατήσουμε τα καταστήματα με τα είδη πρώτης ανάγκης ανοιχτά, τα νοσοκομεία μας σε πλήρη λειτουργία και τα σπίτια μας ζεστά και φωτεινά. Στους ανθρώπους λοιπόν της ενέργειας που συνεχίζουν και τώρα τη μεγάλη εβδομάδα και τις μέρες του Πάσχα να εργάζονται και να μανιάζονται, θέλω να πω σας ευχαριστώ. Η Ελλάδα σας ευχαριστεί. Καλή δύναμη και καλό Πάσχα.